100 με 150 περιστατικά με βαριά παθολογία στη σπονδυλική στήλη καταγράφονται ετησίως, με επιτυχή για τους ασθενείς αποτελέσματα, σημείωσε στο πλαίσιο ημερίδας για την χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης ο διευθυντής της νευροχειρουργικής κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Κώστας Φουντάς. Ο κ. Φουντάς υποστήριξε πως η ημερίδα σαν στόχο έχει να παρουσιάσει τις νεότερες τεχνικές όσον αφορά τη διάγνωση, τη θεραπεία αλλά και την αποκατάσταση των ασθενών για να μπορέσουν, όπως είπε, να επιστρέψουν στην οικογένειά τους λειτουργικοί. Υπάρχουν πάρα πολλές νεότερες τεχνικές όσον αφορά τη διάγνωση, όσον αφορά την θεραπεία αλλά και την αποκατάσταση αυτών των ασθενών, με αποτέλεσμα να μπορούμε να πούμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς επιστρέφουν πια στην οικογένειά τους λειτουργικοί για την οικογένειά τους αλλά και για το κοινωνικό σύνολο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, υπογράμμισε ο κ. Φουντάς, αποτελεί σημείο αναφοράς και δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς που πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν καταδικασμένοι να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή. Δεν χρειάζεται να φύγει κανείς από αυτούς τους ασθενείς πια εκτός Θεσσαλίας και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε να περηφανευόμαστε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλύπτουμε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά πρακτικά καλύπτουμε μια περιοχή η οποία εκτείνεται από τη Λαμία μέχρι την Κατερίνη και από το Καρπενήσι μέχρι τη Σκιάθο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο αριθμός κυρίως κακώσεων της σπονδυλικής στήλης αλλά και εκφυλιστικών αλλοιώσεων είναι αρκετά μεγάλος. Αντιμετωπίζουμε ανά έτος περίπου 100 με 150 περιστατικά με βαριά παθολογία της σπονδυλικής στήλης και αντιμετωπίζονται καθ' ολοκληρία εδώ με εξαιρετικά αποτελέσματα. Κινητοποίηση δηλαδή αυτών των ασθενών σε πολύ μεγάλα ποσοστά, επιστροφή σε φυσιολογική δραστηριότητα και νομίζω ότι αυτό μπορούν να το εκφράζουν και το αισθάνονται και οι κάτοικοι της Θεσσαλίας.